Είμαστε έτοιμοι. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία. Την κυρία Μαρία Καμά, είναι η δήμαρχος της Στήλου, η οποία και νόσησε από κορονοϊό. Τα είχαμε πει πριν από περίπου ένα μήνα, εκεί μέσα στις γιορτές. Πάμε στην κυρία Καμά, τη δήμαρχο Στήλου, νόσησε από κορονοϊό. Δεν ξέρω, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα με τον COVID. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είμαι Στήλο, είμαι Ρόδο. Προχθές πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ναι. Τελείωσε η περιπέτεια, μια έτσι πολύ μεγάλη περιπέτεια. Και τώρα περιμένω την Παρασκευή, αφού όλα πηγαίνουν καλά, να επιστρέψω στο νησί. Το μήνυμα το οποίο στέλνετε, είχατε στείλει ένα μήνυμα και στην πρώτη σύνδεση που πραγματοποιήσαμε, να εμβολιαστούμε, να προσέχουμε, να κρατάμε αποστάσεις, να φοράμε μάσκες. Περάσατε μια περιπέτεια, το μήνυμά σας. Ακούστε, περάσαμε. Καλό είναι να ακουσούν κάποια πράγματα. Έστειλα και άλλα μηνύματα μετά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου και πριν πω στο νοσοκομείο. Η περιπέτειά μου ξεκίνησε ουσιαστικά πηγαίνοντας η ερχόμενη μητέρα μου στη Ρόδο, στο νοσοκομείο. Της μεταδόθηκε ο ιός, τον έφερε στο σπίτι, όπου έχουμε έναν πατέρα που πάσχει από ένα εκφυλιστικό αυτοάνοσο, τη νόση του κινητικού νευρώνα. Διεγνώστη η μητέρα μου την προπερασμένη Δευτέρα, Τετάρτη ο πατέρας μου, την Πέμπτη, αφού καταλαβαίνετε είναι και με ένα πνεύμονα, την Πέμπτη λοιπόν το μεταφέραμε με κάψουλα με το ΕΚΑΒ στη Ρόδο. Την Παρασκευή λοιπόν το πρωί ήρθα και εγώ στη Ρόδο, μεταφέρθηκα και εγώ στη Ρόδο προκειμένου να είμαι κοντά του. Έμαθα ότι η μοναδική λύση για να τη γλιτώσει ο πατέρας μου είναι να πάρει τα μονοκλονικά. Δεν είχα ιδέα μέχρι τότε. Δυστυχώς από εκεί ξεκίνησε ο γολγοθάς μας, γιατί ανακάλυψε εκεί ότι το πρωτόκολλο, το περιβόητο πρωτόκολλο και προσπάθησαν οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου, της εντατικής του COVID, να του το χορηγήσουν, να του το συνταγογραφήσουν το περιβόητο πρωτόκολλο, τότε τον πέταγε έξω, δεν το δικαιούται, γιατί είχαν ξεχάσει να το συμπεριλάβουν. Με λίγα λόγια, ένας κριτικός ήταν αυτός που με βοήθησε, ο Παύλος Σοβολάκης, ο οποίος ουσιαστικά πίεσε πάρα πολύ στο να δοθούν στον πατέρα μου τα μονοκλονικά. Και πραγματικά, εγώ δεν πίστευα αυτό που έβλεπα, όταν σε λιγότερα από 24 ώρες η υγεία του πατέρα μου πήγαινε καλύτερα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Σας μιλάω τώρα για μια εκφαλιστική νόσο με έναν πνεύμονα. Ο πατέρας μου το περισσότερο διάστημα της ημέρας είναι με οξυγόνο, με τη βοήθεια, με τη υποστήριξη οξυγόνου και όλα κινητικά ανάπηρος ουσιαστικά και όλα αυτά. Όμως δυστυχώς χάθηκε πάρα πολύς χρόνος μέχρι να μεταφερθούν τα μονοκλονικά από την Αθήνα στη Ρόδο. Είχε και το καλό το ότι τελικά η πίεση αυτή που ασκήθηκε δόθηκαν μονοκλονικά και στα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως είναι και στα δικά σας στην Κρήτη, αλλά και στη Ρόδο και σε άλλα περιφερειακά νοσοκομεία. Και έτσι πια τα λαμβάνει, έχει ανοίξει και το πρωτόκολλο περισσότερο και έτσι τα λαμβάνει μάλιστα, κόσμος, ναι, ο οποίος πραγματικά σώζεται. Και μάλιστα, είπα όμως ότι αν καμένη... εγώ... Ολοκληρώστε. Όμως πραγματικά, εάν πιστεύω, γιατί και μου το είπαν και οι γιατροί, γιατί εγώ είχα κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου, παιδιά, 20 μέρες, τριπλά την αναμνηστική δόση την έκανα 20 μέρες, λίγο πριν τη σύνδεση που κάναμε. Τις γιορτές. Παρόλα αυτά, είναι τόσο ύπουλος αυτός ο ιός, εγώ βέβαια πάσχω κι εγώ από ένα αυτά. Μάλιστα. Είναι ένας ύπουλος ιός. Έστειλε ένα δυνατό μήνυμα. Βέβαια, δεν ξέρω να μας ακούτε. Βέβαια, σας ακούμε. Είναι τόσο ύπουλος αυτός ο ιός, ο οποίος μου έκανε διείσδυση στο δεξιό πνεύμονα, χωρίς να μου δώσει κανένα σύμπτωμα. Ούτε πυρετό, ούτε βήχα, τίποτα. Και απλά οι γιατροί με κατάλαβαν από την διαφορά πια στη φωνή μου. Ούτε το οξυγόνο μου καν δεν έπεσε. Και έτσι μπόρεσαν και μου χορήγησαν αντιβιώσεις. Ναι. Μονοκλονικά, βέβαια, το περιβόητο πρωτόκολλο πάλι δεν με δεχότανε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, παιδιά.
και έμεινα στο νοσοκομείο από το ανήμερα τα Χριστούγεννα μέχρι τη Δευτέρα, σας λέω, που βγήκα. Και πραγματικά έστειλα αυτό το μήνυμα, ότι εάν δεν ήμουν τριπλά εμβολιασμένη, εάν το νοσοκομείο, οι γιατροί του ΕΣΥ, το νοσοκομείο της Ρόδου, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι πραγματικά ζουν σε συνθήκες πολέμου. Άκουγα πριν τον γιατρό, γιατρός φαντάζομαι ήταν αυτός που σας μίλαγε. Βέβαια. Όλα αυτά που σας περιέγραφε δεν είναι τίποτα. Πραγματικά σας μιλάω. Δηλαδή, σας περιέγραφε πολύ light μπροστά σε αυτά που βίωσα εγώ εκεί μέσα. Να βλέπεις γιατρούς και νοσηλευτές να τρέχουν στους διαδρόμους για να προλάβουν τους ασθενείς να μην καταλήξουν. Είναι πραγματικά τραγικό. Και βέβαια τα νοσοκομεία, τα οποία δεν έχουν πια προσωπικό, έτσι. Μάλιστα. Είναι πραγματικά κυρία τραγικό. Κυρία Καμά, να ευχηθούμε. Τι να ευχηθούμε, περαστικά, να ευχηθούμε. Έχει ανάρρωση και στον μπαμπά της. Βέβαια, ηχηρό το μήνυμα που στείλατε. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Το γνωρίζετε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν.